Τα εργοστάσια και οι χώροι εργασίας πέρασαν στα χέρια των εργατών και οι αναρχικοί συνδικαλιστές όπως ο Χωσέπ Κώστα αγωνίζονταν για να ξαναρχίσει η παραγωγή. Είπαμε στους εργάτες να ξαναγυρίσουν στο εργοστάσιο και να περιμένουν τις οδηγίες μας. Αμέσως μετά καλέσαμε τους εργοστασιάρχες και τους διευθυντές σε σύσκεψη στο Δημαρχείο και τους είπαμε: κύριοι, εδώ γίνεται κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει παρακάτω, αλλά τα εργοστάσια πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Από εσάς θέλουμε να είστε αύριο το πρωί στη δουλειά σας, την ώρα που πάτε συνήθως, στις 5 ή στις 8. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσουμε. Οι σχέσεις εργοδοσίας εργαζομένων θα είναι πολύ διαφορετικές από εδώ και στο εξής. Τα μέλη των αναρχικών οργανώσεων από μόνα τους συσπήρωσαν τους εργάτες και τους οδήγησαν να καταλάβουν τις βιομηχανίες. Τα παλιά αφεντικά, όπου παρέμειναν, έπρεπε να παίρνουν εντολές από τις εργατικές επιτροπές. Περίπου 2.000 επιχειρήσεις κολεκτιβοποιήθηκαν στην Καταλωνία. Ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση πείραμα εργατικής αυτοδιαχείρισης που είδε ποτέ η Δυτική Ευρώπη. Το πρώτο μέλημα των εργατών ήταν η βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Επέβαλαν δωρεάν ιατρική περίθαλψη και ικανοποιητικές συντάξεις. Ταυτόχρονα όμως καταδίωκαν μερικούς από τους παλιούς εργοδότες σαν εχθρούς του λαού. Έξι μέρες αργότερα, γύρω στις 25 Ιουλίου, 10-11 βιομήχανοι σκοτώθηκαν στην Τεράσα. Δολοφονήθηκαν. Η αστική τάξη της Καταλωνίας πανικοβλήθηκε. Ο καθένας μας πίστευε ότι από στιγμή σε στιγμή θα του έκοβαν το κεφάλι. Η επαναστατική τρομοκρατία εξαπλώθηκε σε όλες τις δημοκρατικές περιοχές. Το μεγαλύτερο μέρος της ισπανικής μεσαίας τάξης υποστήριζε τους πραξικοπηματίες, αλλά η φιλελεύθερη μεσαία τάξη της Καταλωνίας ήταν στην πλειοψηφία της δημοκρατική. Όταν όμως η τρομοκρατία στράφηκε εναντίον τους, στράφηκαν και αυτοί κατά της δημοκρατίας. Δεν ανήκα σε αυτή την παράταξη. Δεν ήμουν αναρχικός, δεν ήμουν κομμουνιστής. Ήμουν ένας φιλελεύθερος που σεβόταν τον τρόπο σκέψης των άλλων ανθρώπων. Αλλά από την άλλη, δεν θα μπορούσα ποτέ να πολεμήσω με την παράταξη του Φράνκο, που ήταν και είναι ακόμα τελείως αντίθετη με τον δικό μου τρόπο σκέψης. Η μετριοπαθής δημοκρατική κυβέρνηση πίστευε ότι εξαιτίας της επανάστασης η κοινωνία κινδύνευε να διχαστεί. Επιπλέον, μειωνόταν οι πιθανότητες να νικήσει στον πόλεμο. Με αυτή την άποψη συμφωνούσαν και οι Ισπανοί κομμουνιστές. Δεν ήταν μόνο οι φόνοι και οι κολεκτίβες που είχαν τρομοκρατήσει τη μεσαία τάξη. Η επανάσταση κατέστρεψε τον παραδοσιακό ισπανικό τρόπο ζωής. Κατέρευσε η ισχύ στις εκκλησίες και ο ηθικός της κώδικας. Για πολλές γυναίκες της δημοκρατίας, της δημοκρατικής παράταξης, ήταν μια εποχή απίστευτης απελευθέρωσης. Το επαναστατικό ξέσπασμα έδωσε σε εμάς τις γυναίκες απόλυτη ελευθερία. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε τον πόλεμο όπως τον ζούσαν οι άντρες. Για τους άντρες η κατάσταση δεν είχε αλλάξει τόσο πολύ. Οι ζωές μας όμως είχαν αλλάξει ριζικά. Οι γυναίκες πήραν τη θέση των αντρών όχι μόνο στα εργοστάσια, όχι μόνο σαν εργατική δύναμη, όχι μόνο στην πολεμική βιομηχανία. Παντού υπήρχαν γυναίκες. Εκείνη την εποχή, το ιδανικό ήταν να είσαι γυναίκα και νέα. Η επανάσταση έφερε άμεσες και ριζικές αλλαγές στη ζωή των γυναικών. Η άμβλωση νομιμοποιήθηκε και ήταν ελεύθερη για όλες τις γυναίκες. Στην αρχή, οι γυναίκες πήγαιναν στο μέτωπο, πολεμούσαν και πέθαναν στα χαρακώματα. Για τις Ισπανίδες φεμινίστριες, η πορνεία ήταν κατάλοιπο του καπιταλισμού. Ίδρυσαν σχολεία για την επανεκπαίδευση των πορνών. Περιπολίες του επαναστατικού τμήματος Ιθών άδειασαν τις κακόφημες νοικίες της Βαρκελόνης.
Οι παλιές συνήθειες όμως δεν αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα. Στο συνδικάτο υπήρξαν πολλές διαφωνίες. Μάθημα ότι κλείσατε τα μπορτέλα. Πού θα πηγαίνει ο κόσμος? Και άλλοι απαντούσαν να βρουν μια φιλενάδα ή να παντρευτούν. Έλεγαν ότι αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια νύχτα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει δύο μπορτέλα σήμερα, δύο μπορτέλα αύριο, έτσι που ο κόσμος να συνηθίσει σιγά σιγά στην ιδέα. Το ίδιο και με τις ταβέρνες. Τι θα γίνουν τα γκαρσόνια? Πώς θα ζήσουν? Να μάθουν ένα άλλο επάγγελμα. Πού? Βλέπετε, υπήρχαν αυτοί που λέγαμε πραγματιστές, οι ρεαλιστές, που έβλεπαν ότι η επανάσταση δεν ήταν εύκολη. Και υπήρχαν και οι ηθικολόγοι, που χάρη σε αυτούς η Ισπανική Επανάσταση είχε αυτή την ατμόσφαιρα υγείας. Οι αναρχικοί δεν πίστευαν στο γάμο, αλλά πίστευαν ότι τα ζευγάρια έπρεπε να συζούν ελεύθερα, χωρίς άδεια από το κράτος ή την εκκλησία. Οι νεαροί επαναστάτες υιοθέτησαν με χαρά αυτή την άποψη. Ο ελεύθερος έρωτας όμως ήταν φόβητρο για τις μητέρες. Μερικές μάνες έφτασαν στο συνδικάτο για να βρουν αυτό που θεωρούσαν απόστολο του ελεύθερου έρωτα. Κοιτάξτε, η κόρη μου έφυγε από το σπίτι χωρίς να μου πει τίποτα. Έχει πάει και μένει με κάποιον. Εμείς λέγαμε, το εγκρίνουμε απόλυτα. Ναι, αλλά ο νεαρός θα την αφήσει και δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του. Στο τέλος, το συνδικάτο αποφάσισε ότι έπρεπε να νομιμοποιηθεί η κατάσταση και φέραμε αυτό που ονομάσαμε επαναστατικό γάμο. Οι επαναστατικοί γάμοι έπαιρναν διάφορες μορφές. Να τι γινόταν στην Ένωση Ξυλεργατών της Βαρκελόνης. Κάναμε τρία αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου. Το πρωτότυπο και άλλα δύο. Το συνδικάτο κρατούσε το πρωτότυπο και δίναμε από ένα αντίγραφο στον άντρα και στη γυναίκα. Και τους λέγαμε, αν καμιά φορά έχετε προβλήματα και θέλετε να χωρίσετε, έλατε εδώ με αυτά τα δύο χαρτιά. Θα πάρουμε και το πρωτότυπο και θα τα κάψουμε και τα τρία και θα είστε πάλι ελεύθεροι. Αυτή ήταν η επίσημη τελετή του γάμου. Όπως όμως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έπρεπε να βιάσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί δεν υπήρχε χρόνος να πείσουμε και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Έτσι, ο πρόεδρος του συνδικάτου, ένας πολύ χαριτωμένος άνθρωπος από τη Σεβίλη, έπαιρνε κατά μέρος τον γαμπρό μετά το γάμο και του έλεγε: «Ακού εδώ, αυτό που είπαμε ότι θα κάψουμε τα χαρτιά δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεσαι. Είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη και πρέπει να το έχεις ζητήσει καλά. Και έτσι μην έρχεσαι εδώ να μου γίνεσαι τσιμπούρι, γιατί θα φας καμιά κλωτσιά στα καμνά που θα τη θυμάσαι όλη σου τη ζωή, κατάλαβες? Δίνετε τώρα και να ζήσετε ευτυχισμένοι. Ζήτω η Επανάσταση». Αυτές οι επαναστατικές αλλαγές γίνονταν σε όλη τη Δημοκρατική Ισπανία. Οι μονάδες της Εθνοφρουράς ξεκινούσαν για το μέτωπο. Οι νεαροί αγρότες κατατάσσονταν με ενθουσιασμό στην Εθνοφρουρά. Καθώς προχωρούσαν, διέδιδαν την Επανάσταση. Το πανάρχιο όνειρο μιας συνεργατικής κοινωνίας χωρίς κέρδος και ιδιοκτησία έγινε πραγματικότητα στα χωριά της Αραγωνίας. Σε πολλά από αυτά το χρήμα καταργήθηκε. Όλα τα μέσα παραγωγής ανήκαν στην κοινότητα. Τα διαχειρίζονταν οι εργαζόμενοι. Οι κολεκτίβες αυτές αποτελούσαν μια ανεξάρτητη αναρχική επικράτεια μέσα στη δημοκρατία. Το Συμβούλιο της Αραγωνίας συντόνιζε τη δραστηριότητά τους.